νεοδημοκράτες, νεοδημοκράτες, εκ μέρους όλων των μελών της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Υφείας. Σας ευχαριστούμε για την απόψινή σας δυναμική και πάλι παρουσία. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, ευτυχία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας και η καθημερινή από εσάς. Δεν θα θέλω σήμερα την ημέρα του βουλευτή μας, του υφυπουργού μας, του Γιάννη Μπαγιωτάκη. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπε τελευταία ο πρωθυπουργός μας, ο Αντώνης ο Σαμαράς. Και αυτή η νίκη θα είναι δική μας. Θα είναι δική σας, θα είναι της παράταξης, θα είναι της Ελλάδας. Καλό μας αγώνα και με την νίκη. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Φίλες και φίλοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το 2015 με ειρήνη, με ευτυχία και δημιουργικότητα για όλους τους Έλληνες. Χαίρομαι που είμαι απόψε κοντά σας. Αισθάνομαι ότι βρίσκομαι κοντά σε δικούς μου ανθρώπους. Σήμερα είμαι κοντά σε δικούς μου ανθρώπους. Εδώ μεγάλωσα, εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μου. Εδώ χτυπάει η καρδιά μου. Φίλες και φίλοι, μας ενώνουν πολλά. Η εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια είναι η δύναμή μου, η δύναμη να προχωρήσω μπροστά και κάτω από αντίξωες συνθήκες, σε καθημερινή βάση, να εργάζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για το καλό του τόπου μας. Φίλες και φίλοι, η πατρίδα μας διέρχεται κρίσιμες περιστάσεις. Συναισθάνομαι τις αγωνίες, τις ανησυχίες, αλλά και τις όποιες κρίσεις έχετε. Τους προβληματισμούς και τις ιδέες των νέων ανθρώπων που μπορούν να μας πάνε μπροστά. Γιατί είμαι και εγώ ένας από εσάς, συμπατριώτης σας, αλλά και πολιτικός και ως μέλος της κυβέρνησης. Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι βουλευτής Λασιθίου με τη δική σας δύναμη και εμπιστοσύνη, αλλά και από τη θέση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και παλαιότερα ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, εργάστηκα με στόχο να θέσουμε τις προϋποθέσεις μιας καλύτερης επόμενης ημέρας για τον τόπο μας. Όλα αυτά τα χρόνια, φίλες και φίλοι, μιλούσαμε πάντοτε απλά και ειλικρινά. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Φίλες και φίλοι, οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου είναι ίσως η σημαντικότερη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών. Σε αυτές τις εκλογές αναμετράται η ευθύνη με την ανευθυνότητα, η σταθερότητα με την περιπέτεια, η αλήθεια με τον λαϊκισμό. Η κυβέρνησή μας έκανε το παν για να επιτευχθεί συνένεση και να αποτραπούν οι εκλογές. Και όχι γιατί φοβόμαστε τις εκλογές, αλλά γιατί ο ελληνικός λαός δεν ήθελε τις εκλογές και μάλιστα με πολύ μεγάλο ποσοστό. Όμως η συνένεση, και αυτό το είδατε όλοι σας, εξαιτίας του πολιτικού εκβιασμού μιας μειοψηφίας και μάλιστα μιας μειοψηφίας αποτελούμενη μεταξύ άλλων του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Χρυσή Αυγή. Μιας μειοψηφίας που εκβίασε τις εκλογές στην κρίσιμη στιγμή, στην πιο κρίσιμη στιγμή των εθνικών μας προσπαθειών και οδηγεί τη χώρα σε αβεβαιότητα, οδηγεί τη χώρα σε περιπέτειες. Σε αυτή την κρίσιμη λοιπόν στιγμή που αφήνουμε πίσω μας το βραχνά των μνημονίων, μια συμμαχία ανεύθυνων πολιτικών ρισκάρει με το μέλλον του ελληνικού λαού. Και εμείς το μέλλον της Ελλάδος δεν παίζουμε. Θα παλέψουμε σε αυτές τις εκλογές με όλες μας τις δυνάμεις. Όπως παλεύουμε, φίλες και φίλοι, καθημερινά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και επιτέλους οι προσπάθειές μας έχουν αποτέλεσμα.
Οι θυσίες όλων σας έφεραν το πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή πολύ απλά να μπορούμε να ζούμε με τα δικά μας χρήματα. Να μπορούμε προφανώς να ζούμε πέρα, χωρίς ελλείμματα, χωρίς τοκοχρεωλήσια και μάλιστα με την ψήφιση του φετινού προϋπολογισμού μπορούμε να πληρώνουμε εκτός από τα ελλείμματα και τους τόκους. Αυτό, κυρίες και κύριοι, σημαίνει νοικοκύρεμα. Με προτεραιότητα λοιπόν σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη, στους συμπολίτες μας που χτυπήθηκαν περισσότερο από την κρίση, στους άνεργους και στους χαμηλοσυνταξιούχους, για πρώτη φορά δόθηκε και μοιράστηκε το πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν σταματήσαμε όμως εδώ. Μειώσαμε την φορολογία στα καύσιμα, μειώσαμε το φόρο αλληλεγγύης, προχωρήσαμε σε ρυθμίσεις έως 100 δόσεις για όσους χρωστάνε στην εφορία αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία. Και βέβαια δεν σταματούμε εδώ. Χαρακτηριστικά στο Υπουργείο Απασχόλησης, μέσω των ειδικών προγραμμάτων, υπήρξαν προγράμματα πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία ωφεληθήκαν πάνω από 210.000 συμπολίτες μας. Τώρα λοιπόν, που βελτιώνονται σταδιακά τα οικονομικά δεδομένα, θα δοθεί προτεραιότητα και στην ανάπτυξη, αλλά κυρίως θα δοθεί προτεραιότητα στην ανακούφιση των οικονομικά ασθενέπληρων ομάδων. Και πώς θα γίνει αυτό? Φυσικά και με την μείωση της φορολογίας. Η πατρίδα μας, φίλες και φίλοι, έχει εισέλθει και μία σταθερή και ανωδική πορεία. Οι θυσίες όλων σας έφερε αποτελέσματα. Και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήσουμε αυτές οι θυσίες να πάνε χαμένες. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρασυρθούμε από τις ειρήνες του λαϊκισμού που υπόσχονται εύκολες λύσεις στους πάντες. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται σε κανέναν ανεύθυνον και λαϊκιστή αρχηγού κόμματος να παίξει με το μέλλον της χώρας, ούτε να ρισκάρει όσα έχουμε πετύχει. Αυτά που λένε, κυρίες και κύριοι, πολύ απλά και μαθηματικά οδηγούν στη χρεοκοπία. Μας μιλάνε ότι δεν θα πληρώσουμε τους τόκους. Μας μιλάνε ότι δεν θα πληρώσουμε τα τοκοχρεωλήσια. Τόλμησαν να μιλήσουν ακόμα και το λένε ευθαρσώς. Ότι τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε εσωτερικό δανεισμό. Δηλαδή, πολύ απλά, θα βάλουμε χέρι στις καταθέσεις των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι, αυτό, για να το πούμε και απλά, θα μας φέρει σε ευθεία σύγκρουση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Και τι διακινδυνεύει να χάσει η χώρα μας? Διακινδυνεύει να χάσει καταρχήν τα χρήματα από την ΚΑΠ, την Κοινή Αγροτική Πολιτική, επιδοτήσεις για τους αγρότες μας. Οι επιδοτήσεις για τους αγρότες μας συν τους πόρους από το ΕΣΠΑ είναι περίπου 45,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Κινδυνεύουμε επίσης να χάσουμε τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Χρήματα που θα βοηθήσουν το τραπεζικό σύστημα και κατά επέκταση της ρευστότητας της οικονομίας μας. Επίσης, τι κινδυνεύουμε να χάσουμε? Κινδυνεύουμε να χάσουμε επενδύσεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί και είναι ήδη σε εξέλιξη. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι το 2009 ο κόσμος, το εκλογικό σώμα, αγνόησε τη συνετή φωνή του Κώστα Καραμαλή και επέλεξε «Τα λεφτά υπάρχουν». Και πού οδήγησε αυτή η επιλογή? Οδήγησε στη χρεοκοπία και στα 5 δύσκολα χρόνια του μνημονίου. Είμαστε τόσο κοντά στην έξοδο από τα μνημόνια, αλλά και στην επαναφορά σε ρυθμούς ανάπτυξης, που προφανώς σε καμία περίπτωση αυτή τη δυνατότητα και αυτή την ευκαιρία δεν θα πρέπει να την αφήσουμε σε καμία περίπτωση να πάνε χαμένη. Προφανώς, φίλες και φίλοι, και έγιναν λάθη. Αλλά μέσα σε ένα χάος, σε μια κοσμογονία αλλαγών που έγιναν ιδιαίτερα τα τελευταία 2,5 χρόνια, ήταν επόμενο να υπάρχουν και λάθη. Όμως,
Δεν είναι η ώρα ούτε για προσωπικές πικρίες ή αρνητικά συναισθήματα που αποτελούν κακό σύμβουλο και οδηγούν σε ρέες επιλογές. Είναι η ώρα για ψύχρεμες και λογικές αποφάσεις. Τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα, ή θα προχωρήσουμε μπροστά με σοβαρότητα, με ασφάλεια, με σταθερότητα, ή διακινδυνεύουμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι θυσίες που όλοι σας και όλοι μας κάναμε τα τελευταία 5 χρόνια και ειδικά τα τελευταία 2,5 χρόνια κυριολεκτικά να πάνε χαμένες. Και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που εγγυάται την ανταλλάντευτη ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας αλλά και την παραμονή του ευρώ. Κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζονται ότι το ευρώ δεν είναι και φετίκ. Προφανώς και εννοούν ότι και να γυρίσουμε στην δραχμή δεν τρέχει και τίποτα. Την εμποροφορά στην ανάπτυξη αλλά και στο παραγωγικό μοντέλο. Ενώ προσπαθούν κάποιοι να επαναφέρουν το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδος που χρεοκόπησε με τους διορισμούς στο δημόσιο από τη μια και την επανασύσταση του κομματικού κράτους από την άλλη. Η Νέα Δημοκρατία επίσης εγγυάται τη δημοκρατική σταθερότητα αλλά και ομαλότητα που ο ΣΥΡΙΖΑ δυναμητίζει με τους θεσμούς. Δείτε τι έγινε με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην ουσία έγινε εκτροπή των θεσμών, διότι το Σύνταγμα μιλάει για συνένεση και συνεννόηση. Δεν μιλάμε ότι χρησιμοποιούμε την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας για να ανατρέψουμε την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Επίσης η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές, και αυτό το βλέπω σε όλες μου τις περιοδίες, στις πόλεις και τα χωριά του νομού μας, πηγαίνει συσπηρωμένη και αποφασισμένη να κερδίσει αυτή τη μάχη και να είστε βέβαιοι ότι θα την κερδίσουμε. Και αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο μέσα από την επαφή μου με τον κόσμο, αποτυπώνεται και στις τελευταίες μετρήσεις. Ήδη διαφορά έχει μειωθεί στα όρια του στατιστικού λάθους και προσέξτε με, έχουμε ακόμα μπροστά μας 3 καθαρές εβδομάδες. 3 εβδομάδες για να πείσουμε όλους αυτούς ότι ναι, μπορούμε ξεκάθαρα με αρεαλιστικό πρόγραμμα να διεκδικήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Αλλά και ο νομός μας, το Λατσίθι, μέσα σε αυτή την δύσκολη συγκυρία κατάφερε και βγήκε πιο ενισχυμένο και ειδικά για τη Ζητία. Ολοκληρώθηκε επιτέλους μετά από δεκαετίες αγώνων, ξεκινώντας από την περιοχική μέση, βλέπω και τον Παντελή εδώ, ολοκληρώνεται επιτέλους το νέο, οι νέες εκτριακές εγκαταστάσεις αλλά και ο περιβάλλοντας χώρος του αεροδρομίου Ζητίας, συνολικού προϋπολογισμού 28 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα μάλιστα είχα την ευκαιρία και την χαρά και πραγματικά σας μιλάω, έφυγα συγκινημένος μπαίνοντας μέσα σε αυτό το νέο κτίριο. Με το καλό θα γίνουν και τα εγγένεια, θα δείτε τι ποιοτική δουλειά έχει γίνει και πόσο μπορεί αυτό το σημαντικό έργο υποδομής να ωφελήσει τα μέγιστα, την τουριστική και οικονομική πρόοδο της περιοχής μας. Αυτή είναι η ανάπτυξη, αυτά είναι τα έργα υποδομής και προσδοκούμε μέσα από τις επενδύσεις που θα έρθουν λόγω κυρίως αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο πρόβλημα οικονομικό και κοινωνικό που δεν είναι άλλο από την ανεργία. Άρα εμείς κυρίες και κύριοι στην πράξη αποδεικνύουμε ότι με έργα και όχι με λόγια στηρίζουμε την ανάπτυξη και την πρόοδο και την προκοπή του τόπου μας. Επίσης, επαναδημοκρατήθηκε το δικό τμήμα Αρχή Αγκαθιά Καμέζη, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, είναι ήδη σε λειτουργία η διαδικασία εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου, μάλιστα λύθηκε και το πρόβλημα με τους εργαζομένους της πρώην εργολαβίας, άρα θα πληρωθούν και αυτοί και αναμένεται το συγκεκριμένο έργο να ολοκληρωθεί σε περίπου ένα έτος. Επίσης,
ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν 30 εργατικές κατοικίες. Σώσαμε, και αυτό θέλω να το τονίσω και προσέξτε το, σώσαμε οικονομικά τον Δήμο Σιτίας σε συνεργασία με τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, με νομοθετική ρύθμιση, ρυθμίσαμε και εξασφαλίσαμε ρευστότητα 2,3 εκατομμυρίων ευρώ σε αντικατάσταση, σας θυμίζω, των 2,3 εκατομμυρίων των κατασκευθέντων από την υπόθεση Καταπότη. Κυριολεκτικά, και δεν υπερβάλλω, σώθηκε ο Δήμος Σιτίας από αυτή την νομοθετική παρέμβαση. Επίσης, πάλι σε συνεργασία με το Δήμο, εξασφαλίσαμε κονδύλια 250.000 ευρώ από το Ταμείο Εθνικής Ειδοποιίας για Χρονοστρώσεις. Αντιμετωπίσαμε άμεσα με 75.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στα αρδευτικά δίκτυα Κανδρά. Αποδείξαμε ότι άμεσα έγινε συγκεκριμένη παρέμβαση, Κανδρά και Αρμένους έγινε ζημιά. Επίσης, απλοποιήσαμε το νομοθετικό πλαίσιο για την δημιουργία καταδυτικών πάρκων, πολύ σημαντική εξέλιξη. Μια εναλλακτική μορφή τουρισμού μπορεί να αποδώσει και στην περιοχή μας. Ενώ επίσης, την ώρα που κάποιοι μας κατηγορήσαν ότι φεύγουν υπηρεσίες, ότι υποστελεχώνονται, εμείς αναβαθμίσαμε το υπολιμεναρχείο Σιτίας σε λιμεναρχείο. Καθώς επίσης, και στελεχώσαμε περαιτέρω και το τελωνείο της Σιτίας. Τέλος, επειδή θέλω να δώσω και μία απάντηση για το νοσοκομείο, σε συνεργασία πάλι με τους φορείς της περιοχής, δώσαμε λύση στο θέμα του διευθυντή της χειρουργικής και με νομοθετική παρέμβαση αυξήσαμε το όριο ηλικίας από 65 σε 67 έτη και με αυτόν τον τρόπο ένας εξαίρετος χειρουργός στο νοσοκομείο μας θα παραμείνει προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην περιοχή μας. Όπως επίσης εγκρίθηκε και η θέση επιμελητή Β' καρδιολόγου, το οποίο και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα βοηθήσει στη λειτουργία του νοσοκομείου. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά δεν προήλθαν τυχαία. Προήλθαν μέσα από κοινούς αγώνες, μέσα από συνεργασία με θεσμικούς φορείς, με προσώπους, και το έχω πει και το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές. Ένας βουλευτής ή ένας δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει τίποτα από μόνος του. Εάν δεν υπάρχει συνεργασία, εάν δεν υπάρχει τεκμηρίωση, εάν δεν υπάρχει οριμότητα μελετών, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Και αν για παράδειγμα πριν από 30 χρόνια, πώς ήταν Παντελή, δεν υπήρχε η περιγυρική λέσχη, σήμερα δεν θα μιλούσαμε για γένεια του αεροδρομίου της Σιτίας, ένα όνειρο δεκαετιών, ένα όνειρο που το στηρίξαμε όλοι οι Σιτιακοί, ανεξαρτήτως πολιτικής ή κομματικής εκμετάλλευσης, ένα έργο που το στήριξαν όλες οι κυβερνήσεις. Όμως θέλω ιδιαίτερα να τονίσω ότι εξασφαλίσαμε ροή χρηματοδότησης μόνο το τελευταίο 1,5 χρόνο 15 εκατομμυρίων ευρώ. Και εξαιτίας βεβαίως αυτού του γεγονότος, σε λίγες μέρες θα έχετε τη δυνατότητα να το επισκεφτείτε όλοι σας. Από αυτή λοιπόν την επαφή που είχαμε και συνεχίζουμε, θα προκύψουν και άλλα σημαντικά έργα για την περιοχή μας. Και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για τη σχέση που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Διότι ξέρετε, από όποιο πόστο κι αν υπηρέτησα, τον τόπο μου πάντοτε προσπάθησα να είμαι κρίσιμος. Πάντοτε προσπάθησα να τιμήσω και να ενισχύσω το Βασίλειο, τόσο μέσα από τη συμμετοχή μου στα κυβερνητικά σχήματα, όσο και ως βουλευτής. Η πόρτα του γραφείου μου ήταν και παραμένει ανοιχτή. Ποτέ δεν λογάριασα κομματικές σκοπιμότητες, γιατί για μένα είστε όλη η οικογένειά μου. Και ειλικρινά σας ευχαριστώ όλους και για την εμπιστοσύνη σας και για την αγάπη σας, που είστε όλα αυτά τα χρόνια όπως και σήμερα κοντά μου. Φίλες και φίλοι, μαζί κάναμε πολλά.
μαζί μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Πάντοτε με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα. Στο κάτω-κάτω, όπως σας είπα, εσείς όλοι και ο καθένας και κάθε μία ξεχωριστά αποτελείται μέρος της οικογένειάς μου. Οφείλω λοιπόν και να είμαι χρήσιμος και να είμαι ειλικρινής απέναντί σας και να περπατάω πάντοτε με το κεφάλι ψηλά, να αγωνίζομαι στο πλευρό σας. Και ομολογωμένως η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Υπάρχουν προκλήσεις στις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μαζί. Σας ζητώ λοιπόν για μία ακόμη φορά να επιβεβαιώσετε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας στο πρόσωπό μου. Για ένα πράγμα μπορείτε να είστε σίγουροι, ότι θα κάνω ό,τι πάντοτε έκανα στην πολιτική μου διαδρομή. Να παραμένω στο δρόμο της ευθύνης, ότι είμαι υπεύθυνα δίπλα σας στην πρώτη γραμμή. Και κάτι ακόμη. Έχουμε και την ιστορική ευθύνη μπροστά μας. Την ευθύνη που γενναία αναλάβαμε στη πιο δύσκολη στιγμή αυτή της κρίσης. Και με προσωπικό, αλλά και με πολιτικό κόστος και κομματικό. Την ευθύνη να πάει ο τόπος μας μπροστά. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι η υπεύθυνη δύναμη που εγγυάται ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει με αυτοπεποίθηση στο μέλλον. Στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας, στη μετάμνημόνιο εποχή που θα επουλώσουμε τις πληγές που μας άφησε η κρίση, θα επανέλθουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης όχι λογιστικής όπως γινόταν στο παρελθόν, μιας ανάπτυξης που θα βασίζεται σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, που θα εγγυάται ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας εδώ στον τόπο μας. Για αυτόν τον σκοπό, φίλες και φίλοι, θέλω να είστε υπερήφανοι. Αξίζει και να συστρατευτούμε και να παλέψουμε για μία ακόμη φορά. Για όλα αυτά που αξίζουν στη χώρα μας. Για όλα αυτά που αξίζουν στο Ρασίδι. Και ακόμη περισσότερα. Και θα πορευτούμε πάντοτε και με αλήθεια και με ευθύνη για να ενώσουμε ξανά όλους τους Έλληνες. Όπως διαχρονικά έκανε η παράταξή μας στις δύσκολες περιόδου της ιστορίας μας. Σας θυμίζω ότι πάντοτε αυτή η παράταξη σε δύσκολες ιστορικές περιόδους για τον τόπο πάντα αναλάμβανε τα δύσκολα, τα έφερε στη σφαίρα, γιατί πρώτα και πάνω απ' όλα βάζουμε το εθνικό συμφέρον. Θα αγωνιστούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, όλοι μαζί, πόρτα-πόρτα, γειτονιά-γειτονιά, με ευθύνη και αλήθεια για το αύριο, για τα ιδανικά μας, τις αρχές μας, τα παιδιά μας, για το μέλλον μας. Και να ξέρετε και να είστε βέβαιοι για τη νίκη στις 25 Γενάρη, που θα σημάνει το τέλος του λαϊκισμού και το άνοιγμα μιας νέας σελίδας στην ιστορία μας. Στη νέα Ελλάδα που θέλουμε την αναγέννηση της πατρίδας μας. Η νίκη, σας το λέω, είναι δική μας. Εξαρτάται από μας, θα τη δώσουμε ενωμένη, δυνατή και βεβαίως σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι η νίκη είναι για την Ελλάδα. Το εθνικό συμφέρον θα πρέπει να υπηρετείτε, γι' αυτό θα κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας. Από τα πάθη της καρδιάς μου και την αποψινή σας παρουσία, πραγματικά με συγκίνησε. Γνωρίζω ότι είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, όμως εσείς αποδείξατε ότι για μια ακόμα φορά δίνετε το δυναμικό παρόν για την Ελλάδα, για την πρόοδό της, για το Λασίδι, για τη Σιτία μας και ξανά αυτή η νίκη θα είναι νικηφόρα. Θερμά σας ευχαριστώ. Φίλοι και φίλες, μετά από το ερέθισμα που μου έδωσε ο υφυπουργός μας, θεωρώ υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω για κάτι που ίσως ο Γιάννης δεν ήθελε να το πει σε όλη του την έκταση,
επειδή πάντα έχω το θάρρος και προτάσεις να κάνω και κριτική να κάνω καλόπιστη και με παραδείγματα και με γεγονότα, θα σας πω κάτι. Το 2005 ήμουνα δημοτικός σύμβουλος με δήμαρχο τον Νίκο τον Τζικαλάκη και αποφασίσαμε να πάμε να δούμε τον Γιάννη στην Αθήνα, να του πούμε επιτέλους πρέπει να δοθεί τέρμα στην ολοκλήρωση του αεροδρομίου. Πήγα λοιπόν εγώ, ο δήμαρχος τότε ο Τσικαλάκης και ο Στάβος ο Ψωμαδάκης, ο διευθυντής της ΔΕΙΑΣ. Ήμουν εγώ τότε πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Είχαμε κλείσει ραντεβού, πήγαμε στο γραφείο του Γιάννη και ο Νίκος ο Τσικαλάκης είπε, Γιάννη, επειδή ο Καρχημάκης γνωρίζει ότι είμαι στην Αθήνα, θεωρώ υποχρέωσή μου να τον ενημερώσω ότι θα πάμε στο Υπουργείο και εάν δεν έχεις αντίρρηση, σε παρακαλώ να τον ενημερώσω. Όχι, λέει, μόνο δεν έχω αντίρρηση, είπε ο Γιάννης, αλλά θέλω να είναι μπροστά επιτέλους για να βγει η αλήθεια σε το φως. Πήγαμε πραγματικά στο Φόλια. Είχε ακουστεί και είχε βγει στη δημοσιότητα ότι όλα είναι έτοιμα, λεφτά υπάρχουν, γιατί δεν προχωρεί το αεροδρόμιο. Τότε λοιπόν ο Φόλιας είπε, μπορείτε να μας πείτε κύριε Καρχημάκη ποιος είναι ο κωδικός στον οποίο υπάρχουν τα λεφτά. Ασφαλώς δεν πήραμε απάντηση. Και τότε μας είπε ο Φόλιας, δεν υπάρχει καν κωδικός. Δηλαδή σαν να λέω εγώ ότι έχω λεφτά στην Εθνική Τράπεζα, αλλά δεν έχω λογαριασμό. Τότε λοιπόν ο Φόλιας, που του εκθέσαμε όλο το θέμα πώς ακριβώς έχει η περίπτωση του αεροδρόμιου και ποια είναι η σημασία του επιτέλους για την ανάπτυξη του τόπου, ενέκρινε και έγραψε στον προϋπολογισμό τα 35 εκατομμύρια που ήταν η μελέτη. Έγινε η δημοπράτηση, δυστυχώς ο εργολάβος δεν ήταν συνεπής με πλαστές γενικές επιστολές και τα γνωστά. Ήρθε η αλλαγή της κυβερνήσεως, σταμάτησε το έργο. Η Νέα Δημοκρατία συμφώνησε, αφού έκανε σύμπραξη ο εργολάβος με ένα άλλον παράλληλα εργολάβο και με καθαρή ειδική επιστολή, να μην γίνει έκτοτος, αλλά να συνεχίσει το έργο. Δεν το δέχτηκαν και είχαμε την καθυστέρηση των 10 ετών. Ευτυχώς ξαναήρθε, όπως είπε ο υπουργός, το θέμα, δοθήκανε, γιατί τα 35 εκατομμύρια κάνανε φτερά εν τω μεταξύ, ξαναβγήκανε τα 15-18 εκατομμύρια που χρειάστηκε από εκεί και πέρα και φτάσανε στο σημερινό αποτέλεσμα. Πραγματικά, όποιος θέλει να πάει απάνω, όπως λένε, θα τρίβει τα μάτια του από την τελειότητα αυτινού του κτηρίου, που μπορεί να είναι μικρότερο του Ηρακλείου, αλλά η λειτουργικότητα αυτή του κτηρίου είναι πρωτότυπη για όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν φεύγει κανένας, θα κόψουμε την πίτα μας τώρα. Ο Μονίκιου. Προσέλαβες Θεός ορκατουσίαν πόδιες πλάκνε Κύριε και νόμον εκπληρών περιθώμην νήσι κατεδέκης αρχική. Όμως πάζεις τα σκιώδη και περιέλης το κάλυμα των πατώνυμων. Δόξα τη αγαθότη τη δυσήν, δόξα τη εφλακνία σου, δόξα τη ανεκράστο, λόγια συγκατά βάση σου. Εισπάσαν την γη εξήτεν αυτόν σου, ως δεξαμένη τον λόγο σου. Διού Θεό πρεπώς εδογμάτισας, τη φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθην κατεκόμισας, βασίλειον ιεράτευμα, πατερός ιεμ, Χριστόν το Θεόν οικέδευε δωρήσας τα ημίν το μεγαέλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων υπερούσιε όντως, την ενιαύσιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέησου το απείρο ηχθήμα,
πρώτην και εγώ λεπτό των ιδρωτών εφορώ βάσιν το έργο χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, δεόμεθα σου επάγουσον και ελέησον, ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος, ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχή και εξουσίας εν αυτών, του καταξηράν θάλασσα γέρακλο Χριστού ημών στρατού, ετι δεόμεθα υπέρ των προηγηθήνεν, των έναν ή αυτών, της Χριστό Κυρίου και γυναίστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Προέδρου της τοπικής οργανώσεως Δημοκρατίας Χαραλάμπος, του Υπουργού Ιωάννου και του Περιστότου Λόγου, τον αποδεχομένο παρασουμέγα και πλουσιονέλεος, ότι ελεήμουν και φιλάνθρωπος θες υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνος εν τη διεξουσία θέμενος και τη ζωήν ημών ισχύρωση διακρατών, επάξον ημών δεωμένος σου, εν τη ευσήμου ημέρα τάφτη, επί τη εισόδη ημών εις τον νέον ενιαυτόν της Χριστότητός σου και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους τροφερουμένους δόξαν σύν και τιμήν, τον Αγίον του Δεσμού Βασιλείου του Αρχιτ Μεγάλου, Αρχιεπισκόπησε τη Καπαδοκία, επίπλο του Μεγαλόδωρε, εξ ουρανού Αγίου σου και κατάψουν μα, του τεταδόρα ταύτα στραπίσεντα, και του αυτού μεταλαμβάνω τα τουρανίου δωρεά σου, ό,τι επισυρθήκαμε το ζώο τη Θεό ει του αιώνα, ευλόγητα σώδου και εξοσμών, πλήθυνων αγαθή των ημών, και κατέφυγαν διαβήματα ημών που συγκασία των κτίνων των ότι ούτε πάρκο μόνο τη άνθρωπο, πρεσβείο Παναγράμμου Μητρό, τον Αγίου τον Βασιλείο του Μεγάλου Παναγίου, δόξα του Θεού μου δόξη, ο εν και ουδό ημέρα τη Κύπρα την καταξάμε την Μοσοτηρία, Χριστό ο αληθινό των Σιμών, δεσπερβεί Παναγράμμου Παναμόμου, Αγία από του Μητρό, δυνάμει ο οποίο θα βρουν, ή και εσύ έχουμε δόξου, προφή του Προδρόμου και Βασιλείου Ιωάννου, τον Αγίου δόξη και Παραφή μου Αναπαστόρων, τον Αγίου και Τιέμ Θεό Πατώρων, Ιωκίμ και Άνιε, τον Αγίου του Βασιλείου Φάνου Μεγάλου και πάντα γύρω, ελεήσει και σώσει μα, ως αγαθός να μην ο Θεός, διευκόν τον Αγίου Πατερμόν Κύριε, Ιησού Χριστέ ο Δεσμόν, ελέησε και σώσε ημάς. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο κομμάτι είναι του Χριστού. Το δεύτερο κομμάτι της Παναγίας μας. Το τρίτο κομμάτι της Αγίας Εκατερίνης. Το τέταρτο κομμάτι της Οδεσμητάς Μητροπολίτου μας. Το πέμπτο κομμάτι είναι ο Χαράλαμπου Λεβεντέη, Προέδρου της Τοπικής Οργανώσεως. Το επόμενο κομμάτι ανήκει στον Υπουργό, κύριε Ιωάννη Πλαγιωτάκη, και στον τοπίο μας. Το επόμενο κομμάτι θα βγάλω πλέον ο πρόεδρος. Είναι πολλά. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ιδιαίτερα στο συντοπίτη μας, ο οποίος είναι ένας αγαπητός, εξαίρετος άνθρωπος, τον αγαπούμε πολύ και εγώ προσωπικά τον εκτιμώ ιδιαίτερος. Γνωριστήκαμε πριν από αρκετά χρόνια στους Σλάβους, εκτίμησα το ήθος του, τη συμπεριφορά του, τον τρόπο που
πολιτεύεται και του εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία, ο Θεός να τον εμπλέπει και να κατευθύνει τα βήματά του ώστε να μπορεί να υπηρετεί όχι μόνο το Σκιακό λαό αλλά και την Ελλάδα ως ολόκληρη. Χρόνια πολλά, καλή επιτυχία.